κανείς. Μου λέει η μάνα σου, λέει, καλή είναι να μιλάει για τον σύλλογο. Γεια σας, τι κάνετε. Αυτή η πίτα είναι μεγάλη επιτυχία. Salam aleikum. Λοιπόν, δύο κουβέντες θα πω. Καταρχάς, καλώς ήρθατε. Έτσι, οπωσδήποτε η παρουσία σας μας δίνει αξία. Εμείς είμαστε ο Χειμωνιάτικος Σύλλογος. Εγώ είμαι πρόεδρος, ο Μιχάλης ο Μπάλας είναι αντιπρόεδρος, είναι η Άννα Μαρία η Φαλαγκά και η Αγγελική η Μόρου, η Πασχαλιά η Μαγείρου, οι δύο τελευταίες δεν είναι εδώ γιατί λείπουν. Λοιπόν, ανησυχούμε ιδιαίτερα γιατί το χωριό μας όπως και τα άλλα χωριά της Άδρου έχουν αδυνατήσει πάρα πολύ, ειδικά το χειμώνα είμαστε σχεδόν ανύπαρκτοι. Ελάτε να δείτε στο σταθμό 1-2 αυτοκίνητα έχουν μείνει που παλιά ήταν 30-40 αυτοκίνητα. Τώρα 2 αυτοκίνητα, τα βλέπεις και εσύ Λεωνίδα που έρχεσαι και τη γειτονιά σου. Έτσι, να ζητήσεις βοήθεια δεν υπάρχει δίπλα κανείς. Εγώ ευχαριστώ όλους και θα ήθελα να προσέξουμε λιγάκι ότι βρισκόμαστε σε μια προεκλογική χρονιά και θα πρέπει να περιβάλλουμε με αγάπη όλους τους υποψήφιους. Για ποιο λόγο, εγώ δηλαδή που είμαι λίγο πιο πονηρός δεν κατέβηκα υποψήφιος. Επειδή είμαι λίγο πιο πονηρός. Δηλαδή άφησα τους άλλους να εκτεθούν, να κουραστούν, να τρέχουν από εδώ και από εκεί. Και ξέρετε ότι οι αντιρρότες έχουμε και μια κρυάδα που δεν τους αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους με λίγο αγάπη και σχεδόν να τους πλαισιώσουμε. Δηλαδή δεν τους δίνουμε θάρρος. Και δηλώνω εγώ εδώ πέρα ότι όποιος από εσάς τους υποψηφίους θέλει να μιλήσει στενιές, θα με παίρνει τηλέφωνο. Θα βρίσκουμε το χώρο και θα κανονίσω εγώ να έρχεται όλο το δυναμικό, όποιος άνθρωπος υπάρχει εδώ στις ταινίες, να έρχεται να ακούει τον λόγο. Όποιου υποψηφίου. Το δηλώνουμε από τώρα. Δηλαδή γιατί αυτό θα πάει μέχρι Μάιο περίπου, έτσι δεν είναι, που θα γίνουν εκλογές. Λοιπόν, δεν θα έρχεται ένας υποψήφιος και θα λέει ότι εγώ δεν έχω πέρασει στις ταινίες και να μένετε. Θα έρχομαστε όλοι. Δηλαδή θα κοιτάμε να έρχονται όλοι. Είναι πολιτισμός αυτό το πράγμα. Άλλο πράγμα είναι ότι θα κάνουμε και ένα χορό το Σάββατο των Αποκλοίων. Μας δίνει ο κύριος Καμπάνης, μας πληρώνει την ορχήστρα και θα μας έρθει πάρα πολύ φθηνά. Τα σημερινά χρήματα τα δίνει ο Γιώργος ο Στεφάνου. Έτσι, ο επιλεγόμενος τάκας, έτσι. Λοιπόν, και να σας πω και κάτι, ούτε κουράστηκα. Ένα τηλέφωνο πήρε και μου λέει προχώρα, κάνει ό,τι θες. Δηλαδή τόσο εύκολα. Ούτε παρακαλώ, ούτε δώσμα, Γιώργο, τίποτα. Έτσι απλά και καθαρά. Οι άνθρωποι νιώθουν τη δυσκολία τη δική μας. Τώρα, θα ήθελα να κόψουμε την πίτα. Έχουμε και κομμένα έτοιμα κομμάτια που ένα από αυτά τα κομμάτια έχει ένα νόμισμα το οποίο αντιπροσωπεύει ένα δώρο, ένα αποχημωτή, κάτι τέτοιο, το οποίο θα πάρει όποιος το κερδίσει. Αν μπορούσαμε να φέρουμε την πίτα. Είναι εδώ η πίτα. Όχι, εμείς με μεγάλη αγάπη σας παίρνουμε ειλικρινά, λέμε όχι σαν Ευαγγελή τους υποψηφίους. Ναι, ορίστε κυρία. Έχουμε τον Παπαδημήτρη να την ευλογήσει την πίτα, να την σταυρώσει. Ναι, βεβαίως. Κοίταξε να δεις, το χωριό αυτό είναι συντηρητικό χωριό. Εντάξει, δεν είμαστε δυστυχώς, δεν είμαστε κατά κάποιο τρόπο σούπερ προοδευτικοί, είμαστε συντηρητικοί. Εντάξει, λοιπόν, χωρίς αυτό να θεωρείται και κακό, έτσι. Εντάξει, έχουμε ευαισθησία στη θρησκεία, στην πατρίδα, έχουμε ευαισθησία εδώ πέρα. Δυστυχώς, όπως βλέπετε τα λοιπά, κάνουμε μια προσπάθεια να μπορούμε να έχουμε και το δικαίωμα στο σχολείο να μπορούμε να πηγαίνουμε. Το σχολείο τώρα κατά κάποιο τρόπο το ανακαινίζουν. Έτσι. Λίγο αδικηθήκαμε από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Αδικηθήκαμε. Μας βγάλαν έξω. Τελικά αποδείχθηκε ότι δεν έπρεπε να μας βγάλουν. Δεν διεκδικούμε το σχολείο. Δεν διεκδικούμε τη δυνατότητα να μπαίνουμε σε μια. Σε μόνο μας ξαναβάλουν. Να μην έχει δικαίωμα ο τοπικός πολιτικός σύλλογος να μπαίνει στο σχολείο.
είναι ανεπίτρεπτο. Εντάξει, το ίδιο πράγμα είπαμε και εμείς, Λεωνίδα, και να σου πω και κάτι. Και ο σύλλογος αυτός έχει ιστορία. Έχει περάσει πρόεδρος εσύ, έχουν περάσει πρόεδροι σοβαροί άνθρωποι των Στενιών, οι οποίοι είχαν ανάστημα μεγάλο. Λοιπόν, έτυχε τώρα σε εμάς να έχουμε τη συνέχεια. Να μην μας το πάρουν στα χέρια μας. Ναι, νομίζω κι εγώ. Κι εγώ. Εξάλλου να σας πω κάτι. Εδώ μέσα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι άνθρωποι, οι οποίοι κάποιος από εδώ θα βγει δήμαρχος και κάποιοι από εδώ θα βγουν δημοτικοί σύμβουλοι. Οπότε γνωρίζουν, δεν είναι πρόβλημα. Δικαίωμα είναι που πρέπει να το έχουμε, κατάλαβες. Λίγοι, αλλά πρέπει να έχουμε το δικαίωμα να είμαστε στην αίθουσά μας, του σχολείου κτλ. Πρέπει να είναι με απόφαση δημοτικού συμβουλίου. Να έχει έδρα ο τοπικό σύλλογο. Εντάξει, σου λέω, εγώ νιώθω λίγο αδικημένος από το προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο. Έτσι, κύριε Βάμπουρα, για σας. Ας έρθει ο Παπαδημήτρης. Και πλούσιον έλεος. Οι παπί της φύτας που κάνουμε και εδώ, αλλά και όλοι οι συλλόγοι που κάνουν γενικά, έχει μια παράδοση χριστιανοκοινωνική. Όποιος γνωρίζει χριστιανοκοινωνική. Αυτή την παράδοση τη συνεχίζουμε εμείς κατά τόπους όσοι μπορούμε. Και βέβαια μαζί με αυτό, μαζί με την κοπή της φύτας, συνδυάζει και τη συγκέντρωση που κάνουμε εμείς όλοι εδώ να αλληλοευτηθούμε, να δώσουμε ευχές για το νέο έτος που ήδη έχει ανατείλει, να το περάσουμε με υγεία, με χαρά και με ευλογία. Κύριε Πρόεδρε, να είσαι καλά και εσύ, εσύ όλους, να χαίρεστε σύλλογός σας και όλοι μας εμείς και το χωριό μας και να είμαστε καλά και του χρόνου πάντοτε με υγεία. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, αμήν. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι είναι στο όνομα του Μεγάλου Θεού της Αγίας Τριάδας, την οποία όλοι έτσι ευχόμαστε την χάρη. Το δεύτερο κομμάτι, έχουμε μια ευαισθησία ως σύλλογος για το όνομα της Μακεδονίας. Το κόβουμε στη Μακεδονία και ευχόμαστε τελικά αυτό το θέμα να μην μας κατά κάποιο τρόπο φέρει δυσκολίες ή μας ταλαιπωρήσει. Το τρίτο κομμάτι είναι για τους ανθρώπους που χορήγησαν την απόψινή εκδήλωση, τους αδερφούς Δημήτρη και Γιώργιο Στεφάνου. Είναι πραγματικά για το χωριό Ευεργέτες. Το τέταρτο κομμάτι είναι στο όνομα του Χαρίλαου Χαζάπη, του κυρίου Χαρίλαου Χαζάπη, που είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Στενιωτών Αθήνας. Του το κόβουμε και θα το φυλάξουμε να του το δώσουμε όταν θα έρθει στις ταινίες. Και ένα τελευταίο κομμάτι, ειλικρινά, επειδή το πιστεύω, σε όλους όσους παρευρίσκονται εκεί και εμπλέκονται στις προσεχείς αρκελεσίες για το Δήμο μας, τους ευχόμαστε δύναμη, υγεία και καλή επιτυχία. Και μέσα από αυτή την ευχή επίσης πιστεύω ότι αν πιάνουν οι ευχές να αντλήσουν δύναμη και να προχωρήσουν για το δύσκολο έργο τους. Ευχαριστούμε για την... Είμαστε εδώ επί τούτου.